Pringles steak και ακολουθεί το Belmont steak. Θέλει να κονταριστεί πάλι με τον Exaggerator, το άλλο άλογο που ήταν δεύτερο στο Kentucky Derby. Οι Αμερικανοί έχουν κάνει show. Βλέπετε πραγματικά, λες και είναι μια διασημότητα πώς ακριβώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα και την καθημερινότητα αυτού του αλόγου. Σε ευχαριστούμε πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ ωραία θέματα. Τα τάξαμε και τα άλογα. Γεια σου. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εδώ, προσγείωμα. Λοιπόν, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, νέες ταινίες. Πάμε στενίες, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Έχουμε φεστιβάλ των κανόνων. Έχουμε φεστιβάλ κανόνων. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε φεστιβάλ στην Αθήνα, το Horror, αντί από τα πιο ωραία φεστιβάλ ταινιών τρόμου. Και υπάρχει μια ωραία διάδραση. Και καλά, σε ευχαριστώ κιόλας που μου δίνεις την πάσα να πω στην Κύπρο, στο Μουσείο της Θάλασσας, στην Αγία Νάπα, που ο Μάκμπεθ θα ζωντανέψει. Ναι, με αφορμή λοιπόν και την ταινία Μάκμπεθ, η οποία αυτή τη χρονιά έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, 400 χρόνια από το θάνατο του Σέξπιρ. Μια πολύ ωραία διαδραστική έκθεση, όπου μέσα από βίντεο, μέσα από εικόνες, μέσα από διαλέξεις θα ζωντανέψει αυτό το σημαντικό έργο του Σέξπιρ. Κάνες λοιπόν όμως, τις κάνες θα τις αφήσουμε για λίγο παρακάτω, ακριβώς γιατί το Angry Birds έκανε και μια πρώτη προβολή στην Κρουαζέτ. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις ταινίες της εβδομάδας και ας πάμε πρώτα στο Free to Run, ένα ντοκιμαντέρ με σπάνια ομορφιά από τη στιγμή που έχει πάρει ένα είδος το οποίο μπορούμε να το πούμε σαν χόμπι στα πρώτα στάδια, που έχει να κάνει με το τρέξιμο και το πώς αυτό το πράγμα εξελίσσει ολόκληρη την κοινωνία μας. Ένα λοιπόν χόμπι το οποίο αλλάζει καταστάσεις, αλλάζει ζωές και φυσικά μας θυμίζει το πόσο σημαντική είναι η υγεία. Όμορφο ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχαιακό υλικό. Αξίζει να το δουν όχι μόνο οι άνθρωποι που τρέχουν κυριολεκτικά. Πάντως έχουμε πολλά ντοκιμαντέρ αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Όπως είπαμε όμως, αξίζει να το δουν όχι μόνο οι άνθρωποι που τρέχουν, και αυτοί που μπορούν να κάτσουν σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Επόμενο ντοκιμαντέρ λοιπόν, αφού με προκαλείς από ντοκιμαντέρ σε ντοκιμαντέρ, το Μέσα στο Φως. Μια ανθρωποκεντρική καταγραφή ενός ανθρώπου, ο οποίος θέλει να κρατήσει ακόμα την ιδιότητα του γιατρού και το όνομα του γιατρού. Δείχνει λοιπόν το πώς η ανθρώπινη σχέση ενός ανθρώπου με την ειδικότητα και την ιδιότητά του μπορεί να βγάλει διάφορες ωραίες πτυχές. Μια πολύ όμορφη προσωπικότητα. Η καταγραφή του ντοκιμαντέρ μπορεί να μας δίνει κάποια κινηματογραφική γραφή που να αξίζει να παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα, αλλά βλέπουμε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο που απολαμβάνουμε την πορεία του. This is not a coup. Εγώ τον Άρη Χατζηστεφάνου λυπάμαι, το λέω από την αρχή. Όχι λυπάμαι, το λέω με μεγάλο μάλλον θαυμασμό, ότι είμαι στρατευμένος από την αρχή. Με το που βλέπω τις ταινίες του, αγαπάω αυτό που κάνει, είμαι φαν του, είμαι υποστηρικτής του, οπότε δεν μπορώ να έχω πολύ καθαρή γνώμη. Και ιδιαίτερα για θέματα τα οποία μας έχουν πονέσει όλους μας, όσοι τα έχουμε βιώσει. Μιλάμε λοιπόν για την οικονομική κρίση, μιλάμε για την σχέση των φορέων απέναντι στην οικονομική κρίση. Ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ. Το μοναδικό ίσως που μπορούμε να βάλουμε σαν ένα μικρό πτέσμα αυτής της καταγραφής είναι το ότι είναι εστιασμένο σε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Βέβαια και αυτό δεν κάνει ποτέ ένα ντοκιμαντέρ στρατευμένο. Αυτό νομίζω ότι απλά δείχνει την πολυπλοκότητα που μπορεί να έχουν κάποιες καταστάσεις. Λίγος αντίλογος παραπάνω ίσως θα βοηθούσε, όμως το θεωρώ πάλι από τις πολύ όμορφες δουλειές του και πολύ καλύτερα κινηματογραφημένη από τις προηγούμενες. Angry Birds, ήθελες κάνες, ήθελες κρουαζέτε. Εγώ είμαι εδώ λοιπόν για εσένα. Ήθελες Woody Allen, αλλά Woody Allen δεν τον προλάβαμε. Να δούμε. Εγώ από αύριο θα βρίσκομαι στην Κρουαζέτ. Θα έχω λοιπόν μια πρώτη εικόνα. Την ταινία του Woody Allen την χάσαμε. Όχι πάρα πολλέ. Πηγαίνουμε για περιορισμένα πράγματα και για λίγε ημέρε ίσα ίσα να πάρουμε μια γεύση και εμεί από τον φετινό προγραμματισμό. Αλλά το Angry Birds λοιπόν έρχεται στου κινηματογράφου από ένα πάρα πολύ δημοφιλέ παιχνίδι, το οποίο οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν και στα κινητά του. Ιδιαίτερα διασκεδαστική ιστορία, πολύ καλοφτιαγμένοι χαρακτήρε. Ένα σενάριο το οποίο σίγουρα θα είναι πολύ απολαυστικό για τα παιδιά, λιγότερο ίσως για τους μεγάλους. Παρόλα αυτά τα αστεία του, αν και σε μεγάλο βαθμό είναι μία μίξη παιδικών με κάποιες πιο πιπεράτες εικόνες, είναι τόσο συμπαθητικό αυτό που έχει γίνει και τόσο καλοφτιαγμένο, που δεν μπαίνει στη διαδικασία να το κρίνεις για όλη την πορεία. Και ας πάμε με ένα γράμμα από το παρελθόν, γιατί μας αρέσει πάντοτε να φέρουμε το Φεστιβάλ του Τορόντο στην κουβέντα μας και θα το φέρουμε φέτος με δύο ταινίες. Το γράμμα από το παρελθόν, λοιπόν, το Remember, μας δίνει μια ακόμα πολύ δυνατή ερμηνεία ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Ο Ατόμ Εγκογιάν έχει χάσει λίγο τη φόρμα του τα τελευταία χρόνια με τον τρόπο που κινηματογραφεί αυτός ο σημαντικός Καναδός σκηνοθέτης. Όμως αυτό που οφείλουμε να πούμε για τον Εγκογιάν είναι το ότι τον ενδιαφέρει πάρα το ανθρωποκεντρικό στοιχείο. Άρα στη συγκεκριμένη ταινία που έχουμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεροντική άνοια, είναι αρκετά ταλαιπωρημένος και ένας συνομήλικός του τον καθοδηγεί να πάρει την εκδίκησή του εντός και εκτός εισαγωγικών για μια πράξη από το παρελθόν που έχει να κάνει με τον ναζισμό,
μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μια δυνατή ανθρώπινη ιστορία. Αν το τέλος για μένα ήταν λίγο προβλέψιμο, παρόλα αυτά όμως, στην πορεία σε καθοδηγούν δύο πολύ σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Μάρτιν Λαντάου και ο Κρίστοφερ Πλάμερ, οπότε η διαδρομή είναι αρκετά δυνατή. Ας πάμε στον άνθρωπο που γνώριζε το άπειρο, την ιστορία ενός πάρα πολύ σημαντικού Ινδού μαθηματικού που μέχρι και σήμερα προβληματίζει την ιστορία, γιατί κανένας δεν έχει μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο έχει καταγράψει τις μελέτες του πάνω στα μαθηματικά. Σε πάρα πολύ λίγα χρόνια η ταινία εστιάζει περισσότερο στην ιστορία ως ιστορία και δεν μπαίνει σε πιο βαθιά θέματα όπως έχουν να κάνουν με τον πραγματικό ρατσισμό και με την προσπάθεια ενός ανθρώπου να ενταχθεί σε ένα σύστημα τελείως διαφορετικό ακαδημαϊκό. Έχει δυνατές ερμηνείες ιδιαίτερα από τον Τζέρεμι Άιρονς και είναι μια ταινία που πιστεύω ότι απευθύνεται πραγματικά σε όλους και αξίζει τον κόπο να της δώσετε μια ευκαιρία. Αλλά ας πάμε και στην ταινία της εβδομάδας για να ολοκληρώσουμε, γιατί από κάνες σε κάνες θα πάμε λοιπόν. Περσινή μεγάλη επιτυχία από το Φεστιβάλ Κανών, το χρονικό μιας αθωότητας με αποστηρωμένη, πολύ μεθοδεμένα μας αποστηρωμένη ματιά. Βλέπουμε την ιστορία ενός ανθρώπου που νοσηλεύει ανθρώπους στο σπίτι του σε πολύ προχωρημένη κατάσταση, χωρίς να δούμε την πραγματική νοσηρότητα, ίσως με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ζωές των άλλων. Και αυτό νομίζω ότι δίνει μια πολύ μεγάλη ανθρωπιά, μας θυμίζει μέσα από την ανθρωπιά το πόσο σημαντικές είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί άργησε να βγει τόσο, ένα χρόνο, έτσι πάρα γίνεται πολλές, συνήθως. Όχι κατά ανάγκη. Πάρα πολλές ταινίες όμως περιμένουν να βγει πρώτα η διανομή στην Αμερική, σε κάποιες άλλες χώρες, για να μπορέσουν να πάρουν την εξέλιξη και να βρεθούν και σε άλλες χώρες. Δυστυχώς η συγκεκριμένη. Εμείς είμαστε τελευταίοι συνήθως πάντα. Όχι πάντα. Σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες, συνήθως λοιπόν, όχι στούντιο. Στο στούντιο ακολουθούμε τη γραμμή του έξω. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στον Ηλία Κουκό. Έχουμε παράσταση διαμαρτύρες έξω από τη Βουλή. Για να δούμε, είναι νοσηλευτές. Ηλία, πες. Βεβαίως. Ναι, είναι μια παράλληλη παράσταση διαμαρτυρίας από αυτή τη φορά όμως έξω από τη είσοδο της Βουλής, που τη διοργανώνει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού.